καλησπέρα σας εκ μέρους του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. Ήθελα να σας καλωσορίσω στα νέα μας, στις νέες μας εγκαταστάσεις. Ο Δημήτριος Καπετανάκης δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στο σημερινό κοινό, όχι μόνο στο ευρύτερο, αλλά και στο πιο ειδικό. Κατά κάποιο τρόπο έχει ίσως ξεχαστεί. Σήμερα μαζί μας, εδώ στην αίθουσα, με πληροφορούν ότι βρίσκεται η γυναίκα του γιου του αδερφού του Δημητρίου Καπετανάκη και την ευχαριστώ θερμά. Ο Δημήτρης Καπετανάκης υπήρξε ιδιαίτερα διακριτικός. Το πέρασμά του από τη μεσοπολεμική Αθήνα των μεγάλων δασκάλων, του Σικουτή, του Κανελόπουλου, του Τσάτσου, του Δεσποτόπουλου, υπήρξε μετεωρικό. Τα δημοσιευμένα γραπτά του δοκίμια και ποίηματα είναι μετρημένα στα δάχτυλα, σκορπισμένα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συγκεντρωμένα με τα θάνατον σε μόλις δύο ή τρεις συλλογές. Τα δημοσίευτα μοιρασμένα μεταξύ δύο αρχείων, το Αρχείο Δημητρίου Καπετανάκη στη Γενάδριο Βιβλιοθήκη και το Αρχείο Lehman Family Papers στη Βιβλιοθήκη Firestone στο Princeton. Ο βίος του υπήρξε ιδιαίτερα σύντομος, γεννήθηκε στην Ιωνία το 1912 και πέθανε στο Λονδίνο το 1944, 32 μόλις ετών. Η ζωή και το έργο του ταράζουν το ελληνικό στερεότυπο της γενιάς του 30. Ο Δημήτριος Καπετανάκης ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας απόλυτος Έλλην, ένας Άγγλος ποιητής, ένας περιπλανόμενος διαβάτης της Οικουμένης. Συνοψίζει ο μεγάλος δασκαλός του και φίλος, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, στο μνημόσυνο τεύχος της νέας εστίας της 1ης Μαρτίου του 1946. Και συνεχίζει ο Κανελόπουλος, ολόκληρος ο Δημήτριος Καπετανάκης. Τα γραφτά του, οι φιλίες του, τα βήματά του, οι πατρίδες του, ο θάνατός του, είναι μια εισαγωγή στο απέραντο. Αυτό ακριβώς το απέραντο πρέπει να γευθούν με κάποιο τρόπο όσοι μπορούν. Το πάθος του για τα βιβλία και την ανάγνωση του χάρισε μια απίθανη ικανότητα ενσυναίσθησης, τήξης του ατόμου του μπροστά στο θαύμα της ζωής και του έργου των δημιουργών που τον ενέπνευσαν και τον απασχόλησαν. Από την υψηλή ποιότητα των αναγνώσεών του προκύπτει αβίαστα η υψηλή ποιότητα της φιλοσοφίας του. Ουσιώδης, ρωμαλαία και ποιητική, λειτουργεί ψυχεγερτικά, πείθει συνεγείροντας την ψυχή του αναγνώστη. Οι αναγνώσεις του, του Πλάτωνα, του Προύστ, του Ρεμπό, του Ντοστογεύσκη, του Γεώργιε, αποκαλύπτουν έναν στοχαστή, λεπτέστητο και διεισδυτικό. Η αφοπλιστική ευθύτητα ενοράσεις του για το νόημα της ζωής, του έρωτα, του Κάλους, έναν άνθρωπο με την πληρέστερη σημασία της λέξης, σε ένα αγώνια ερωτική αναζήτηση του αληθινού νοήματος της ύπαρξης, της αλήθειας, από όπου, όπως λέει ο ίδιος, αντλούμε τη ζωή μας. Ας τον ακούσουμε στην ωραιότερη ίσως στιγμή του, his finest hour. Θα γευθούμε μερικά επιλεγμένα παράγματα από το μεγάλο αισθητικό του δοκίμιο «Τη μυθολογία του ωραίου» του 1937. Διαβάζει αποσπάσματα η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου. Ποιος φιλοσοφεί γνήσια για την ομορφιά? Όχι εκείνος βέβαια που το πρόβλημα της ομορφιάς πνευματικά μόνο τον απασχολεί και δεν τον συγκλονίζει ολόκληρο, που του ερεθίζει και βουντώνει τη σκέψη μονάχα και δεν τον συγκινεί παρά όσο αρκεί για να δοθεί τροφή στην παρατήρησή του και αντικείμενο στη θεωρία του. Σε όποιον φιλοσοφεί για την ομορφιά πρέπει το κάλος να παρουσιάζεται με πραγματικότητα ανάλογη προς του θανάτου. Η πραγματικότητα του θανάτου για τη ζωή μας δεν είναι τόσο ξένη από την πραγματικότητα της ομορφιάς όσο θα μπορούσε κανείς να νομίσει. Ένα φιλί θα με σκότωνε αν το κάλος δεν ήταν ο θάνατος, βάζει στα χείλη της Ηρωδιάδος του ο Μαλαρμέ. Σκόπελο της λογικής είχε ονομάσει κάποτε ο Πλάτεν την ομορφιά. Τόσο η καυτερή λάμψη της γοητείας της, όσο και το παγερό σκοτάδι του μυστηρίου της, μπορούν όσο λίγες άλλες δυνάμεις να θρηματίσουν τη λογική μας. Και σαν λίγες όμως άλλες δυνάμεις μπορούν να θέσουν σε κίνηση
το ματωμένο μας λόγο, που πληγωμένος βρίσκει τον εαυτό του και αποκτά οξύτητα και ορμή, που κάποτε του δίνουν ικανότητες υπερβατικές. Τότε ο εκλεκτός ακούει τη φωνή του Θεού. Τότε κατόψε τέτοι θαυμαστών την φύσιν καλών τούτο. Εκείνο ούδι ένεκεν και οι έμπροσθεν πάντες πόνοι ήσαν. Από το συμπόσιο του Πλάτωνα είναι αυτό το απόσπασμα και λέει αυτός λοιπόν που έχει διαπαιδαγωγηθεί και βλέπει σωστά τη μια μετά την άλλη τις διάφορες μορφές του ωραίου, όταν φτάσει στο τέρμα της ερωτικής μυσταγωγίας, θα αντικρίσει ξαφνικά ένα κάλος αξιοθαύμαστο, εκείνο ακριβώς το κάλος, χάρη του οποίου καταβλήθηκαν όλες οι προηγούμενες προσπάθειες. Αυτό το ωραίο είναι κάτι αυθύπαρκτο. Την κάτωψη όμως αυτή, που μας αποζημιώνει τόσο πλούσια για το προηγούμενο μαρτύριο, δεν μπορούμε να την εκβιάσουμε. Μπορεί και να πεθάνουμε χωρίς να μας δοθεί. Ασφαλώς θα πεθάνουμε χωρίς να μας δοθεί. Ιδιωτή μα αμφέβαλε, αν και αυτός ακόμη ο Σωκράτης θα γινόταν από τους εκλεκτούς. Για τους ανθρώπους το κάλος είναι ένα άλυτο ένιγμα. Το κάλος είναι ένα από τα όρια όπου προσκρούν οι ανθρώπινες δυνατότητές μας με τον τραγικότερο τρόπο. Πίσω από το κάλος υψώνεται ο Θεός ή χάσκει το μηδέν, το τίποτα. Μπορεί κανείς να πει ότι ο Δημήτρης Καπετανάκης στη σύντομη δημιουργική ζωή του γεννήθηκε δύο φορές. Μια πρώτη φορά ως δοκιμιογράφος, μια δεύτερη ως ποιητής. Ίστησε στην αγγλική γλώσσα με απίστευτη ευκολία, κατά τρόπο αξιοθαύμαστο. Μεταχειριζόταν τα αγγλικά, όπως ο Κόνραντ, μονάχος μες στους ανθρώπους που δεν είχαν γεννηθεί σε αυτή τη γλώσσα, τη μεταχειριζότανε με έμφυτη κομψότητα, με λεπτότητα και με τέλεια κατανόηση όλων των αποχρώσεων και των ποικιλιών της έννοιας. Μας λέει η αυστηρή ομοτεχνός του, Edith Sitwell. Η παραβολή με τον μεγάλο Άγγλο συγγραφέα ευνηδιάζει. Υποδεικνύει μια τάξη μεγέθους. Η πίστοση δεν είναι αμεληταία. Στην ποίηση ο Καπετανάκης δοκιμάστηκε στη βαθύτερη ουσία της γλώσσας. Τα ποίηματά του μοιάζουν, μας λέει πάλι η Sitwell, με πέτρες, δυνατά και ακίνητα, πλην όμως έμψυχες πέτρες, πέτρες που σφίζουν από ζωή. Θα σας διαβάσει το ποίημα Abel του Δημητρίου Καπετανάκη, πάλι ηθοποιός Κατερίνα Δεσπάκου. Abel. My brother Cain, the wounded, liked to sit brushing my shoulder by the staring water of life or death, in cinemas half lit by scenes of peace that always turned to slaughter. He liked to talk to me. His eager voice whispered the puzzle of his bleeding thirst, or prayed me not to make my final choice unless we had a chat about it first. And then he chose the final pain for me. I do not blame his nature. He's my brother. Nor what you call the times. Our love was free, would be the same at any time, but rather the ageless ambiguity of things which makes our life mean death, our love be hate. My blood that streams across the bedroom sings, I am my brother opening the gate. Όποιος είναι έστω ελάχιστα εξοικειωμένος με τον λεπτό ποιητικό ψήθυρο της Emily Dickinson, στο ομότυπο ποίημα του Καπετανάκη που θα ακούσετε σε λίγο, θα αισθανθεί την αναπνοή της. Είναι φτιαγμένο σε τετράστιχα της μορφής 8-6 και 8-6 συλλαβών. Ο Καπετανάκης, μας λέει πάλι Sitwell,
εισερχόταν στην υλική περιοχή του θέματός του και γινόταν ένα με την ψυχή του. Σε αυτό το ποίημα πέτυχε τον αντικειμενικό του σκοπό με έναν τρόπο σχεδόν τρομακτικό. Emily Dickinson. I stand like a deserted church that would much rather be a garden with a hopping bird or with a humming bee. I did not want eternity. I only begged for time. In the trim head of chastity, the bells of madness chime. Their song blows up a monstrous bee with burning eyes and beard. If bees don't look as big as God, they look at least as weird. My nights are haunted circuses where deadly freaks perform the trick of stubbed eternity, the triumph of the worm. While in the fertile fields of love, industrious farmers plod, my days are brooding on man's doom, the meaning of the rod. But thought is vain. Man cannot find what stupid monsters mean. One night of wrath, I closed my door on God and called him mean. And so, I lost him for a bee. He lost me for a freak. Ah, in the grip of boundlessness, the joints of reason creak. I stand as boundless as a church that has no door for God. While in the fruitful fields of love, ignorant farmers plod. Η πρώτη μας εισηγήτρια απόψε είναι η Φραγκίσκια Βατζοπούλου. Η Φραγκίσκια Βατζοπούλου σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα και στην Παρίσι. Είναι ομότιμη καθηγήτρια της νεοελληνικής φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια των Ιωαννίνων, της Κρήτης και της Κύπρου. Από το πλούσιο συγγραφικό έργο της ξεχωρίζουν οι μελέτες της για τον ελληνικό υπερεαλισμό και την εωτερική ποίηση. Έχει επίσης ασχοληθεί με τη μετάφραση λογοτεχνικών και φιλοσοφικών έργων. Το 2000 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης για τη μετάφραση των εξομολογήσεων του Αυγουστίνου. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Σε αυτή την τόσο σημαντική συνάντηση για τον Δημήτριο Καπετανάκη, που γίνεται ενώ έχει αρχίσει μια νέα περίοδος για τη μελέτη και τη δημοσίευση του γνωστού και του ανέκδοτου έργου του, διάλεξα να σας μιλήσω για τον Καπετανάκη αναγνώστη της Dickinson, γιατί το ποίημά του Emily Dickinson, όπως θα προσπαθήσω να δείξω, μας δίνει κλειδιά για την δική του πνευματική διαδρομή στην Αγγλία. Το ποίημα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό New Writing and Daylight στο τέχος του χειμώνα 1943-44. Το φθινόπωρο του 1942 ο Καπετανάκης είχε μια κρίση με πυρετό και εξάντληση συνέπεια της αρρώστιας του, της λευχαιμίας που τότε όμως δεν είχε διαγνωστεί ακόμη και είχε πάει για ανάρρωση στον Ντέβο. Σε μια επιστολή του προς τον Τζον Λέμαν, τον εκδότη του περιοδικού New Writing and Daylight και φίλο του, σταλμένη στις 12 Οκτωβρίου του 1942, έγραφε ότι στη βιβλιοθήκη του ξενοδοχείου βρήκε πολλά βιβλία που καταβρόχθησε και ανάμεσά τους μια βιογραφία της Emily Dickinson.
Εικάζω ότι αναφέρεται στο βιβλίο της Μάρθα Ντίκινσον Μπιάνκι, «The Life and Letters of Emily Dickinson», που είχε κυκλοφορήσει το 1925 και που μέχρι τότε ήταν η μόνη βιογραφία για την Ντίκινσον. Η Μπιάνκι, που ήταν ανιψιά της Ντίκινσον, είχε επιμεληθεί επίσης και την έκδοση των περισσότερων ποιημάτων της μέχρι τότε, στη δεκαετία του 20 και του 30. Σε αυτή την βιογραφία, η Μπιάνκι παρουσιάζει τις ψυχολογικές διακυμάνσεις της ποιήτριας, ειδικά γύρω από το ζήτημα της θρησκείας. Η Ντίκινσον, αν και αφοσιωμένη χριστιανή, μπορούσε να εκφράζει, παρατηρεί η Μπιάνκι, τις πιο τολμηρές και αντιπατικές σκέψεις για το ζήτημα της πίστης. Σας δείχνω κάποια παραδείγματα. Γράφει σε μια επιστολή της, το 1882, σε μεγάλη ηλικία, «Δεν μπορώ να σου πω πώς μοιάζει η αιωνιότητα. Κυματίζει γύρω μου σαν θάλασσα». Και σε ένα ποίημα, πάλι από τα τελευταία, γράφει, «Η πίστη, αδελφή μου, είναι αμφιβολία. Δείξε μου την αιωνιότητα και θα σου δείξω τη μνήμη. Είναι και οι δυο στο ίδιο κουτί». Δεν μπορώ να γνωρίζω τι άντλησε ο καπετανάκης από την βιογραφία της Μπιάνκι. Θεωρώ όμως βέβαιο ότι ήταν εξαιρετικά προσεκτικός αναγνώστης της Ντίκινσον. Το ποίημα, Emily Dickinson, είναι γραμμένο κυριολεκτικά «à la manière de», χτισμένο με το συμβολικό και λεκτικό υλικό της ποιήτριας, αλλά και με ένα μετρικό σχήμα που εκείνη συνήθιζε. Τετράστιχες στροφές με οκτασύλλαβους ιαμβικούς στίχους που εναλλάσσονται με εξασύλλαβους. Εδώ είναι ένα δακτυλόγραφο του ποιητή και ενδιαφέρει κυρίως αυτή η σελίδα που σχεδιάζει πορτρέτα και σε αυτό νομίζει η Εμμανουέλα και συμφωνώ ότι μοιάζει πολύ με την ποιήτρια. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τα γνωστά σύμβολα της ποιήτριας από τον φυσικό κόσμο, τη μέλισσα, τα πουλιά, τις φασματικές μορφές που την πολιορκούν, τα κάθε είδους εξωπραγματικά πλάσματα και τις έννοιες που επανέρχονται στην ποίησή της. Ο χρόνος, η αιωνιότητα, η τρέλα, τα επίγεια και τα ουράνια, αλλά κυρίως η προβληματική τους συνύπαρξη. Η φωνή που μας μιλά σε πρώτο πρόσωπο είναι μια δραματική περσόνα, ένα προσωπείο του ποιητή με τον τρόπο που ο Καβάφης έκτιζε τα δικά του πρόσωπα και προσωπία. Σας διαβάζω μια δική μου μετάφραση, συγγνώμη που είναι πολύ λακωνική, πολλές λέξεις δεν είναι, για λόγους έτσι, ρύθμου. «Στέκω σαν έρημη εκκλησιά που έπρεπε να είναι κήπος, με το τιτίβισμα πουλιών, το βόμβο μέλισσας. Το αιώνιο με τρόμαζε, για χρόνο εκλιπαρούσα. Μες στη σεμνή μου κεφαλή η τρέλα αληχτά. Ξυπνά μια φρικτή μέλισσα με πύρινη γενιάδα, αν και δεν μοιάζει του Θεού, φοβίζει όσο κι αυτός. Τα τρίστρατα τις νύχτες μου τέρατα τις τυχιώνουν. Σφαδάζει η αιωνιότητα, σπουλίκια τη ρουφούν. Ενώ αγράμματοι γεωργοί μοχθούν για την αγάπη, εμένα οι μέρες μου κλωσούν του ανθρώπου την ποινή. Μα η σκέψη δεν μπορεί να βρει τα τέρατα ποια είναι. Μια νύχτα οργής είπα κακό τον ίδιο τον Θεό, που έχασα για μια μέλισσα, μ' έχασε για ένα τέρας. Αχ, στην αρπάγη του άπειρου, του λόγου οι αρμοί χαλούν. Μένω στο γάο σαν εκκλησιά κλειστή για τον Θεό, ενώ αγράμματοι γεωργοί μοχθούν για την αγάπη». Βλέπουμε ότι το ποίημα διαρθρώνεται με αντιθέσεις. Η εκκλησιά και όσα αυτή συνδηλώνει είναι έρημη, ενώ ο κήπος είναι γεμάτος με τις μέλισσες, τα πουλιά, τη χαρά της ζωής. Το αιώνιο τρομάζει, προξενεί δέος, ενώ ο χρόνος, το εδώ, οι στιγμές του χρόνου είναι ευτυχία. Και όλη αυτή η σύγκρουση φέρνει τρέλα. Ξυπνά φαντάσματα, τέρατα, σύγχυση, σε βαθμό που να μπερδεύει το καλό με το κακό. Μια νύχτα οργής είπα κακό τον ίδιο τον Θεό. Τον έχασα για μια μέλισσα, μ' έχασε για ένα τέρας και όλα αυτά, ενώ οι αγράμματοι γεωργοί, οι πτωχοί το πνεύμα, την κατά Ματθαίον, οργώνουν και θερίζουν την αγάπη και τη βασιλεία των ουρανών. Κεντρικό θέμα του ποίηματος είναι μια προσδοκόμενη, αλλά αποτυχημένη συνάντηση με τον Θεό. Η συνάντηση ναυάγησε από μια παρεξήγηση, ένα κβι προκβό. Το γιατί ναυάγησε όμως μένει στον αναγνώστη να το σκεφτεί. Τον έχασα για μια μέλισσα. Ίσως
γιατί με απορροφούσε η μέλισσα, η επίγεια ομορφιά. Σημειώνω ότι η μέλισσα είναι ένα κυρίαρχο σύμβολο της Ντίκησον, ένα ιερό σύμβολο γονιμότητας, ευτυχίας, ακόμη και σεξουαλικότητας. Και ο Θεός με έχασε για ένα τέρας. Είδε σε μένα ένα τέρας. Μεταφράζω τέρας τη λέξη freak, που έχει τη σημασία του ασυνήθιστου αλλά και του ανώμαλου, a freak of nature, μια ανομαλία της φύσης. Και επίσης του διεστραμμένου, του εθισμένου κτλ. Εδώ θα κάνω τώρα μια παρένθεση, θα πάω σε έναν άλλο στίχο. Ο στίχος είναι «I did not want eternity, I only begged for time». «I did not want», το έχω υπογραμμισμένο, «I did not want eternity, I only begged for time». Αυτούς τους δύο στίχους, αυτοί έχουν, οι στίχοι έχουν μια ιστορία στην λογοτεχνία μας. Τους χρησιμοποίησε ο Νίκος Χαχτίτσης το 1949, ως προμετωπίδα στη συλλογή του «Vulnerable Point», τρωτό σημείο. Ο Γιώργος Δανίλ, που φίλος του Καρτίτση, που μετέφρασε τη συλλογή του, απέδωσε ως εξής. «Δεν ήθελα την αιωνιότητα, καιρό μόνο ζητούσα, καιρό, όχι χρόνο». Με τη σειρά του ο Νίκος Καρούζος έγραψε ένα ποίημα με τίτλο «Για χρόνο μονάχα εκλυπαρούσα», καινούργια μετάφραση του στίχου, και το αφιέρωσε στον γονατά που γνωρίζουμε ότι εκείνος πρότεινε αυτή την απόδοση. Έχω την αίσθηση ότι ο Καχτίτσης, ο Καρούζος και ο Γονατάς παρανάγνωσαν αυτούς τους στίχους, επηρεασμένοι από την θανατηφόρα νόσο και τον πρόωρο θάνατο του ποιητή, και είδα τα λόγια του σαν ένα είδος εξομολόγησης ότι ο ποιητής ζητούσε όχι την αιωνιότητα και τη φήμη της, αλλά περισσότερο χρόνο σε αυτή τη ζωή. Πρόκειται βέβαια για παρεξήγηση. Γιατί οι λέξεις χρόνος και αιωνιότητα, όπως ήδη ακούσαμε, για τον Καπετανάκη, όπως και για την Ντίκινσον, χρησιμοποιούνται με τη φιλοσοφική τους σημασία. Ο χρόνος είναι συμβιβασμένος με την κίνηση και με την αλλαγή. Η αιωνιότητα είναι το απόλυτο, άρα το αναλύωτο και το ακίνητο. Λοιπόν, έτσι χρησιμοποίησε αυτές τις έννοιες ο Καπετανάκης, τουλάχιστον στην πρακτορική του διατριβή «Έρος και χρόνος», που γράφτηκε στη Χαϊντελβέργη το 1936 και δημοσιεύτηκε το 1938 στα ελληνικά. Σε εκείνη την τόσο διεισδυτική μελέτη, ο Καπετανάκης, για να λύσει τον γρίφο, επικαλείται τη σοκρατική παλινοδία στον Φέδρο. «Το τέλειο και το απρόσβλητο είναι, ανήκει μόνο στο Θεό. Ο άνθρωπος στην αιωνιότητα, στον έρωτα μπορεί μόνο να την επιθυμεί και να προσπαθεί να την πραγματοποιήσει». Πόσο παρέμενε ο Καπετανάκης σε αυτή τη σοκρατική, βαθιά ειρωνική στάση όταν γράφει αυτούς τους στίχους? Την απάντηση μπορούμε να τη βρούμε στα γραπτά του αυτής της περίοδου, δημοσιευμένα και αδημοσίευτα, στις επιστολές του και στα σημειωματάρια του. Από αυτά προκύπτει ότι στην Αγγλία ο Καπετανάκης έκανε μια μεγάλη στροφή. Γράφει για τα ίδια θέματα, διαβάζει τους ίδιους φιλοσόφους, αλλά από μια νέα διαφορετική οπτική. Και ενώ πάντα ο στόχος του είναι η ολοκλήρωση, η τελείωση της ύπαρξης, την τελείωση αυτή την αναζητά με νέους όρους και το κλειδί το βρίσκει, πιστεύω, στις οριακές καταστάσεις, όπως τις είχε θέσει ο δάσκαλός του Γιάσπερς, την απελπισία, τον πόνο, τον θάνατο. Μόνο μέσα από την ακραία απελπισία μπορεί ο άνθρωπος να γίνει ο εαυτός του. Αυτό το ερμηνευτικό σχήμα χρησιμοποιεί στο περίφημο δοκίμιό του για τον Ντοστογεύσκη, όπου υποστηρίζει ότι μόνο η ακραία απόγνωση που φτάνει ακόμη και στην θεοδικία και στην απόλυτη άρνηση του Θεού μπορούν να οδηγήσουν στην αυθεντική ύπαρξη και ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς με τον Ντοστογεύσκη. Και πράγματι στην Αγγλία ο Καπετανάκης ξανασκέφτεται το ζήτημα της πίστης και ξαναδιαβάζει Κίρκεγκορ. Από ένα κείμενο του Τζον Λέμαν μαθαίνουμε ότι σκόπευε μάλιστα να γράψει ένα δοκίμιο για τον Κίρκεγκορ. Έχουμε επίσης μια προμετωπίδα από τα σημειωματάρια του Κίρκεγκορ στο δοκίμιό του για την αγγλική ποίηση. Ένα δοκίμιο που είναι ανέκδοτο στα ελληνικά. Όχι, δημοσιευμένο, ναι. Η προμετωπίδα έχει ως εξής. «Ας μην είναι τα λόγια μας σαν λουλούδια που σήμερα ανθίζουν και αύριο θα ξεραθούν και ξεπερνούν σε ομορφιά ακόμη και τη δόξα του Σολομώντα.
Ο Δανός φιλόσοφος προφανώς ανακαλεί τον κατά Ματθαίον, είδε τον χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον κτλ. Έχουμε επίσης ένα ακόμη σημαντικό τεκμήριο σε χειρόγραφες σημειώσεις που είχε την καλοσύνη να μου δώσει η Εμμανουέλα Κάντζια, όπου αντιγράφει αποσπάσματα από τη γαλλική μετάφραση της έννοιας της αγωνίας. Είναι από το 5ο κεφάλαιο του Βικίλιου Χαφνιένσης, όπου ο Δανός φιλόσοφος γράφει για τη μαθητεία στην αγωνία, για τη σχολή της αγωνίας, ως τη μόνη που διαμορφώνει τον άνθρωπο για την αιωνιότητα. Η αγωνία στρέφει τον άνθρωπο προς τα μέσα και τότε μόνο μαθαίνει για τον εαυτό του και για τη σχέση του με τον Θεό. Ο Καπετανάκης αντιγράφει την παράγραφο για τις δυνατότητες. Η δυνατότητα που διδάχτηκε μέσω της αγωνίας είναι η δυνατότητα για απεραντοσύνη. Δεν είναι δυνατότητα για την ευτυχία, αλλά για να κατανοήσουμε το τρομερό. Ο άνθρωπος που αποφυτά από το σχολείο της δυνατότητας γνωρίζει καλύτερα από ότι ένα παιδί το αλφαβητάρει ότι το τρομερό, ο χαμός, η εκμυδένιση κατοικούν από πόρτα σε πόρτα μαζί με κάθε άνθρωπο. Και θα έλεγα ότι αυτή η δυνατότητα μένει κλειστή στον άνθρωπο που βρίσκεται στο αισθητικό στάδιο. Είναι δική μου άποψη δηλαδή αυτή, συγγνώμη. Εκείνον που προτιμά τον κήπο, όπως είδαμε στο ποίημα, από την εκκλησιά, τα πουλιά και τις μέλισσες, με τον παραπρεμητικό και πλάνο βόμβο τους. Οι αναγνώστες του βιβλίου του «Ασθένεια προς θάνατον» και ανάμεσα του Κίρκεγκορ και ανάμεσα τους άθεοι ή αγνωστικιστές όπως ο Χάιντεγκερ και ο Σάρτρ, ο Τόμας Μάν, ο Βάλτερ Μπένιαμιν, αναφέρω εντελώς ενδεικτικά κάποια ονόματα, και επίσης ψυχίατροι και ψυχαναλυτές, έχουν παρατηρήσει ότι ο Κίρκεγκορ εκφράζει με όρους προφροηδικούς την απελπιστική δυσκολία του ανθρώπου να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και τη σχέση του με την πραγματικότητα. Ο Κίρκεγκορ δίνει ανάγλυφα όλα εκείνα που μηχανεύεται ο άνθρωπος για να αποφύγει την αλήθεια του εαυτού, καταφεύγοντας τα πάθη, στις διασκεδάσεις, στις φαντασιώσεις. Ο άνθρωπος που κυκλοφορεί μασκαρεμένος σε έναν άλλο άνθρωπο, ο άνθρωπος της μόδας, αυτό που για τους υπερχριστές είναι ο άνθρωπος της κακής πίστης και της πλαστής συνείδησης, πολύ γνωστή όρη, ενώ αντίθετα για τους ψυχαναλυτές είναι ο νευρωτικός, ο ιδεολειπτικός. Δεν έχουμε τον χρόνο βέβαια να επεκταθούμε εδώ στην κυρκεγοριανή έννοια της αγωνίας. Φαίνεται όμως ότι το ενδιαφέρον του Καπετανάκη ήταν τόσο έντονο που σημειώνει τίτλους βιβλίων που ήθελε να διαβάσει. Βρίσκουμε μια μελέτη για τον Κίρκεγκορ της Ρωσίδας Εβραίας ψυχαναλήτριας Φάνι Λόφτσκι και μιας μελέτης του Έψιλον Λάμδα Άλεν για τον Κίρκεγκορ, που δεν γνωρίζουμε αν τη διάβασε, προσπάθησα εγώ να την βρω και να τη διαβάσω, όπου ο Άλεν υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις του Παγκόσμιου Πολέμου οδηγούσαν σε μια νέα ανάγνωση των φιλοσοφικών κειμένων γραμμένη με αίμα, καθώς ο μοντέρνος πολιτισμός είχε δείξει το πραγματικό του πρόσωπο. Και μέσα από αυτό το πρίσμα ο Κίρκεγκορ, στραμμένος αποκλειστικά στο μοναχικό αγώνα του να συμφιλειωθεί με τον εσωτερικό εχθρό του, τη μελαγχολία, διάλεξε έναν χριστιανισμό που θυσίαζε τη λογική και απαιτούσε συνεχή αντίθεση. Έρχομαι στο ερώτημα. Μπορεί το ποίημα Έμιλι Ντίκινσον να ερμηνευτεί ως επιθυμία ή ως αίτημα του Καπετανάκη για πίστη? Πολλά συνηγορούν σε αυτό. Την ίδια εποχή έγραφε στον Τζον Λέμαν ότι διαβάζει τους Ισπανούς μυστικούς, ιδιαίτερα τον Λουίς Ντε Λεόν, που έγραψε το περίφημο ποίημα «Νότσε Σερένα», «Εγκαλήνια νύχτα». Το εξομολογείται ότι μια τέτοια νύχτα δοκίμασε και ο ίδιος ένα βράδυ, κάτι σαν μυστική εμπειρία, του γράφει. «Φοβούμαι πως, αν και αυτό δεν μου αρέσει, γίνομαι ένας μυστικός. Ήταν υπέροχο να προετοιμάζεται κανείς να μην ξυπνήσει. Ποθούσα τόσο μια νύχτα ελευθερίας και ανάπαυσης, όπου να μην υπάρχει μνήμη, σωστό ή λάθος, αγωνία». Το αίτημα της πίστης είναι σαφές στο Καπετανάκη. Ίσως στη φάση αυτή της ζωής του το αντιμετωπίζει όπως ο φίλος του Γιώργου Σαραντάρης που έγραφε το 1940. Στο Κίρκεγκορ η πίστη νοσταλγείται σαν μια γιάντρεπτα γαμμένη ευτυχία. Ο Κίρκεγκορ, χωρίς κανένα αντιχασμό και χωρίς καμιά περηφάνεια, έφτασε στο χείλος της γνώσης με κραυγές που τον φέρνουν στην εξάντληση του εαυτού του. Ζητάει από τον Θεό την πίστη, σαν η πίστη να είναι κάτι αθεράπευτα αντίθετο προς την υπόστασή μας πάνω στη γη και σαν ο Θεός τη στιγμή που γεννιόμαστε να μας εγκαταλείπει ολότελα στην αγκαλιά του τίποτα. Αυτό που εμείς μπορούμε εδώ να δούμε είναι ότι στο ποίημα Έμιλι Ντίκινσον ο Καπετανάκης
σκηνοθετεί, όπως είπα, μια προσδοκόμενη αλλά αποτυχημένη συνάντηση με τον Θεό. Την ίδια ακριβώς αποτυχημένη συνάντηση την επαναλαμβάνει στο τελευταίο και συγκλονιστικό ποίημά του «Λάζαρος», όπου πάλι συνομιλεί με τον Κιερκεγκόρ και ειδικά με το έργο του «Ασθένεια προς θάνατο». Εκεί ο Δανός φιλόσοφος επιλέγει το σχετικό με τον Λάζαρο εδάφιο από το «Κατά Ιωάννη» για να δείξει τον παράδοξο της πίστης που νικά την απόγνωση μπροστά στο θάνατο. Όμως και στο ποίημα «Λάζαρος» η συνάντηση με τον Θεό αποτυγχάνει. Έχει το περίφημο στίχο «Love is slow and when she comes, she neither speaks nor hears». Η αγάπη αργεί και όταν έρχεται δεν μιλάει ούτε ακούει. Μόνο φυλάει και τους νεκρούς ζωντανεύει, ίσως μάταια. Γιατί τι ωφελούν τα μήκους τα θαύματα, αφού αντί να προσπαθήσω να θυμηθώ τα μεγάλα νέα που μου αποκάλυψαν μόνο ο Θεός και ο έρωτας, μαχόμουν να τα ξεχάσω και να γίνω όπως όλοι οι άλλοι. Νοσταλγούσα να περπατήσω σαν ποτέ να μην είχα νικηθεί. Και τώρα ακούω τον χτύπο που είχα και πριν ακούσει και βιάζομαι να προφτάσω την άγια ώρα που έχασα. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ και η πόρτα τρίζει και αφήνει να μπει το αναμφίβολο έγκλημά μου. Δεν ακούει την πόρτα, η πόρτα τρίζει. Τον ήχο όμως τον έχει ξανακούσει. Και εδώ αυτή η πόρτα μας θυμίζει την πόρτα του Ιωάννη της Αποκάλυψης και την πόρτα στα βήματα του Ρίλκε στο ορολόγιο. Τι σημαίνουν αυτές οι επιθυμητές αλλά αποτυχημένες συναντήσεις για τον Καπετανάκη? Τολμώνω να κάνω την υπόθεση ότι μπορούμε να τις δούμε σαν στιγμές ενός συνεχού στοιχήματος να δώσουμε νόημα στον εαυτό που κάνουν όσοι φοιτούν στη σχολή της αγωνίας. Η αναζήτηση της αυθεντικότητας προσκρούει στην αδυναμία για δέσμευση στην πίστη, ανεξάρτητα εάν κάποιος θρησκεύει ορθόδοξα ή ανορθόδοξα. Ο Καπετανάκης χρησιμοποιεί με τον δικό του τρόπο αυτό που Αντόρνο ονόμασε «τζάργον της αυθεντικότητας» στο γνωστό ομότιτλο βιβλίο του. Η γλώσσα της αυθεντικότητας που ακολουθεί την υπαρξιακή φιλοσοφική σκέψη εκφράζει την αγωνία του δυτικού ανθρώπου στο γύρισμα του αιώνα και ειδικά στον Μεσοπόλεμο και φέρνει αναμφίβολα τα σημάδια της αμφισβήτησης του Θεού των οργανωμένων θρησκευτικών δογμάτων, τόσο έκδηλοι σε συγγραφείς όπως ο Μαλαρμέ, ο Στέφαν Γεώργιε, ο Βαλερί, ο Ρίλκε, ο Τόμας Μάν, ο Κάφκα, ο Τζέμπι Τζόις και άλλοι, οι οποίοι όμως δεν εγκαταλείπουν το αίτημα της πίστης, αλλά το ανακοινούν, το ερευνούν, το εκφράζουν είτε με τη στροφή σε έναν σπιριτουαλισμό, αγνωστικισμό ή πανθεϊσμό, είτε με στάσεις ζωής που δομούνται σαν θρησκεία, όπως η λατρεία της τέχνης, ο αισθητισμός και μπορούν να γίνουν πυρήνας μιας πνευματικής κοινότητας πιστών. Αυτό που ο Μαξ Βέμπερ ονόμαξε από μάγευση του θείου δεν καταργούσε την ανάγκη για το θαύμα, την έκσταση, τη μαγεία. Ο Θεός του Κίρκεγκορ για τον Καπετανάκη, όπως και για άλλους τόσους στοχαστές της ύπαρξης, συμβολίζει το κέντρο προς το οποίο κατατείνει η ύπαρξή μας στη συνεχή προσπάθειά της να είναι αυθεντική. Όμως ο Θεός σωπαίνει και ο άνθρωπος κοφεύει και η στιγμή του χαρμόσυνου μηνύματος αναβάλλεται. Θα το πω αλλιώς και τελειώνω. Στο ποίημά του Έμιλι Ντίκινσον, ο Καπετανάκης κάνει πολλά πράγματα ταυτοχρόνως. Θέτει το αίτημα της αυθεντικότητας απέναντι στο αισθητικό στάδιο, σαν ένας πιστός μαθητής της σχολής της αγωνίας. Ενώ γνωρίζει ότι η διαδικασία αυτή ποτέ δεν ολοκληρώνεται οριστικά με μια άχρονη λύτρωση, αλλά γίνεται και ξαναγίνεται μέσα στον χρόνο, είτε κάτω από το αιρετικό βλέμμα sub specie maternitatis, είτε υπό το σκεπτικό ή λυπημένο βλέμμα του ενός. Ευχαριστώ. Ποίημα της Ντίκινσον που είναι κοντά σε όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία σας εισήγηση. Ο έρος, σαν ορμή προς το απόλυτο, είναι και ορμή προς το αιώνιο. Αιώνια πρέπει να συνδεθούμε με τον ερωμένο και αυτό πρέπει να γίνει μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στον χρόνο της ύπαρξής μας. Πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την αιωνιότητα μέσα στον χρόνο? Στο μεγαλύτερο αυτό ένιγμα του έρωτα προσπαθεί να απαντήσει ο Καπετανάκης στο δοκίμιο «Έρος και χρόνος» 1938-39. Ο αναγνώστης του Πλάτωνα, του Σέξπιρ, του
Προύστ θα μας πει ότι ο έρωτας είναι νόμος, κοσμογονικό κέντρο της ζωής μας και ύψιστη επιταγή του είναι μας. Μαζί με τον Δάντη και τον Νοβάλης θα διακηρύξει πως ο θάνατος του πιστού εραστή, εκείνου που δεν κρατήθηκε, που δόθηκε ολότελα, αποτελεί την πιο άγια, την ύψιστη πλήρωσή του. Από το κείμενο του Έρωτος και Χρόνος θα σας διαβάσει η Κατερίνα Δασκάλου. Ο γνήσιος έρος δεν είναι ούτε μόνο μέθη, ούτε μόνο αίσθημα, μα νόμος που μας κάνει να ζήσουμε το απόλυτο. Που νομίζουμε πως το ζούμε και στη μέθη, αυτή τη φορά πραγματικά και όχι σαν πλάνη. Νόμος που έρχεται και αυτός από την καρδιά, όπως και το αίσθημα. Όχι όμως σαν αδυναμία, μα σαν δύναμη της καρδιάς, που εξουσιάζει τα αισθήματα. Ο έρος είναι νόμος που δεν μοιάζει καθόλου ούτε στον ανόητο νόμο της απλής φυσικής αναγκαιότητος, ούτε στον ανεμικό νόμο του απλού ηθικού δέοντος. Έχει την αλήγιστη σκληρότητα του πρώτου, γιατί είναι μοίρα μας, μια μοίρα όμως που τη ζούμε σαν την ύψιστη ελευθερία μας, και την επιτακτική δύναμη του δεύτερου, γιατί είναι επιταγή της ελευθερίας μας, μιας ελευθερίας όμως που τη ζούμε σαν την ύψιστη αναγκαιότητά μας. Ο νόμος αυτός είναι η πηγή μας, το κοσμογονικό κέντρο της ζωής μας και η ύψιστη επιταγή του είναι μας. Ο χαμός του θα εισήμενε το χαμό του Θεού μας και του εαυτού μας. Η σωτηρία του μέσα μας θα εισήμενε τη σωτηρία των πάντων για μας. Αυτό είναι το βαθύ νόημα της ερωτικής πίστης, που δεν μπορεί να μας την επιβάλλει καμιά εξωτερική φωνή, μα μόνο ο νόμος του δικού μας του είναι και που έχει τη δύναμη όχι μόνο τη ζωή μας, μα και το θάνατό μας ακόμη να πραγματοποιήσει σαν αιώνια πλήρωση. Όποιος δεν βλέπει το θάνατο παρά σαν κάτι το νέο, σαν το τελευταίο νέο που του μένει, δεν μπορεί να πεθάνει πραγματικά, επειδή δεν έζησε πραγματικά. Όποιος έχασε τον εαυτό του στη ζωή, δεν θα τον έβρει στο θάνατο. Όποιος σκόρπισε την πραγματικότητά του στη ζωή, δεν θα πραγματοποιηθεί στο θάνατο. Για τους χαμένους αυτούς, ο θάνατος είναι το ανόητο τέρμα ενός ανόητου δρόμου. Ο πιστός όμως εραστής μπορεί να βρει στο θάνατο την ύψιστη πλήρωση. Angel. An angel comes bringing a smile as a token of love, eternal love, that fears no danger. But when we need him most, he says in broken language, I cannot help, I am a stranger, and vanishes. Angels are not of this, but of another world that knows no pity. Nothing disturbs their everlasting bliss, and while man dies, they sing their alien ditty. We come from nowhere, and our love, as deep as darkness in our native land, is free of human meaning. Man can never reap our kisses planted in eternity. We go nowhere, and those who blindly follow our steps are led to nothing. Oh, you fool! Our sphere of happiness is closed but hollow, while broken rings of human love are full. Ο καπετανάκης αρνείται να διαπραγματευτεί το πρόβλημα της ομορφιάς με το νου και εντάει με ερωτικό πάθος μια μυθολογία του ωραίου. Το κάλος είναι υπόθεση ζωής, δεν είναι καταφύγιο, όνειρο χρυσό και ελαφρύ. Δεν σώζει από την ταραχή, τον καταναγκασμό και το βάρος της πραγματικής ζωής. Εγκαλεί, συγκλονίζει, ανισώνει. Είναι μέτρο, μέσο και τέλος πραγματικής ύπαρξης. Είναι προσωπική και μοιραία υπόθεση.
για την ιστορία της ομορφιάς, την ιστορία της τέχνης, αρχεί με την έννοια του πρώτου βήματος της νεότερης αισθητικής, είναι ο 19ος αιώνας και η μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο εποχή. Στη μυθολογία της ομορφιάς του Δημητρίου Καπετανάκη αρχεί με την έννοια του πνευματικού προσανατολισμού της νεότερης αισθητικής, είναι αναπόσπαστα η προσωπικότητα, η ζωή και η αισθητική του Ιωάννη Ιωακίμ Βίγκελμαν.